Εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΚΚΕ, εκφράζουμε τα θερμά και ειλικρινή συλληπιτήριά μας στην οικογένεια, τους οικείους και φυσικά στο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας για τον απροσδόκητο χαμό του βουλευτή τους, Μανούσου Βουλουδάκη. Πήρα το λόγο για να αναφερθώ στην επίμαχη τροπολογία που έρχεται δήθεν να αντιμετωπίσει τις παραφιάδες της εγκληματικής ναζιστικής Χρυσής Αυγής και που κατά τη γνώμη μας ανοίγει πάρα πολύ επικίνδυνους δρόμους. Μια τροπολογία βέβαια για την οποία δεν θα χρειαζόταν καν να συζητάμε αν είχε ολοκληρωθεί η δίκη της Χρυσής Αυγής και αν είχαν εκδοθεί αμετάκλητες καταδικαστικές αποφάσεις σε βάρος των στελεχών της, με όλες τις παρεπόμενες ένομες συνέπειες που αυτές οι καταδίκες θα είχαν σε επίπεδο πολιτικών δικαιωμάτων. Όμως η δίκη της Χρυσής Αυγής προχωράει εδώ και χρόνια με ρυθμούς χελώνας, με ευθύνη όλων των κυβερνήσεων και της σημερινής και της προηγούμενης κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί μάλλον βολεύει πολιτικά να υπάρχει αυτή η εκκρεμότητα και στο όνομα της αντιμετώπισης δήθεν της Χρυσής Αυγής να υπηρετούνται άλλου είδους σκοπιμότητες, όπως γίνεται και με τη σημερινή τροπολογία. Τι επιδιώκει αυτή η τροπολογία, ανεξάρτητα από νομικά ζητήματα, συνταγματικά ζητήματα και ούτω καθεξής. Πολιτικά μιλάμε. Επιδιώκει να ανοίξει μία γενική συζήτηση περί κομμάτων που εξυπηρετούν ή που δεν εξυπηρετούν την εύρυθμη και ομαλή λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος και να μπουν πρόσθετα κριτήρια ελέγχου από τον Άριο Πάγο και για κάθε φορά, σε κάθε εκλογική αναμέτρηση, με απαράδεκτες γενικεύσεις που μπορούν δυνητικά να στεγάσουν την ανιστόρητη θεωρία των δύο άκρων και την ποινικοποίηση του ριζοσπαστισμού, η οποία είναι επίσημη πολιτική και κατεύθυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αυτές οι επικίνδυνες γενικεύσεις αφορούν τόσο τον έλεγχο για έναν απεριόριστο αριθμό αδικημάτων, είναι 6 κεφάλαια του ποινικού κώδικα που αν υπάρχουν στο πρόσωπο ενός υποψηφίου ή μέλος δικού σας επιτροπής κτλ. Ενοχοποιείται ένα ολόκληρο κόμμα, όσο και με τον έλεγχο σε σχέση με την εσωτερική οργάνωση και λειτουργία των κομμάτων, την ηγεσία, τα μέλη και ούτω καθεξής. Αυτοί οι κίνδυνοι και αυτές οι γενικεύσεις υπάρχουν τόσο στην κυβερνητική τροπολογία, όσο και στην πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή που δημοσιεύτηκε, όπως είπατε πριν, στο δημόσιο διάλογο και ούτω καθεξής. Δύο διατάξεις, δύο προτάσεις που μπορεί να εκκινούν από διαφορετική αφετηρία, καταλήγουν όμως στο ίδιο ακριβώς αποτέλεσμα. Και θα εξηγήσουμε γιατί οδηγούν στο ίδιο ακριβώς αποτέλεσμα. Τι λέει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας? Και ο Υπουργός πριν αυτό είπε. Δεν μας ενδιαφέρουν ιδεολογίες, έτσι δεν είναι. Μας ενδιαφέρουν οι καταδίκες και τα αδικήματα. Μάλιστα. Τι συγκαλύπτει και τι κρύβει αυτή η θέση σε ό,τι αφορά και σε ό,τι έχει να κάνει με τη Χρυσή Αυγή? Συγκαλύπτει ότι η εγκληματική δράση της Χρυσής Αυγής απέρεε θέως από το ναζιστικό της χαρακτήρα. Ότι είναι εγκληματική οργάνωση γιατί είναι ναζιστική οργάνωση. Γιατί εκπροσωπεί, εκφράζει, ενσαρκώνει την απάνθρωπη ναζιστική ιδεολογία. Αυτό δεν είναι, να το πω έτσι, προσέγγιση, εκτίμηση του ΚΚΕ. Αυτή είναι η απόφαση του ίδιου του δικαστηρίου που καταδίκασε σε πρώτο βαθμό τα στελέχη, τα μέλη, τους βουλευτές της Χρυσής Αυγής. Πού οδηγεί αυτή η θέση? Σε αυτό που είπαμε πριν. Να στεγαστεί η θεωρία των δύο άκρων με την επίκληση δεκάδων αδικημάτων του ποινικού κώδικα. Αυτό το λέει μόνο το ΚΚΕ. Μόνο το ΚΚΕ το λέει αυτό. Μιλάμε για 6 κεφάλαια του ποινικού κώδικα, πολλά από τα οποία αδικήματα
φωτογραφίζουν ευθέως τη δράση, τους αγώνες, την πάλη του εργατικού λαϊκού κινήματος. Και για να μην θεωρητικολογούμε εδώ πέρα, ας πούμε και ένα συγκεκριμένο παράδειγμα. Μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, Βάλσαμος Συρίγος, συνδικαλιστής, έχει φορτωθεί με διώξεις στην πλάτη του το μισό ποινικό κώδικα. Για ποιο λόγο? Γιατί έχει πρωτοστατήσει στον αγώνα και στο κίνημα εναντίον των πληστηριασμών λαϊκών κατοικιών και σέρνεται στα δικαστήρια με διώξεις που αφορούν δεν ξέρω κι εγώ πόσα ποινικά αδικήματα με βάση τον ποινικό κώδικα και της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ και την ποινικοποίηση της δράσης εναντίον των πληστηριασμών. Αύριο μεθαύριο ο συγκεκριμένος μέλος Κεντρικής Επιτροπής, διοικούσα επιτροπή με βάση τον νόμο, ο συγκεκριμένος ενδεχομένως, εμείς βέβαια παλεύουμε και ελπίζουμε να μην γίνει αυτό, μπορεί να έχει και καταδίκες σε βάρος του, οι οποίες θα λαμβάνονται τυχόν υπόψη, και όχι μόνο καταδίκες, τι άλλο άραγε, θα λαμβάνονται τυχόν υπόψη για να κριθεί αν ένα κόμμα στο οποίο ανήκει ο συγκεκριμένος ή οποιοδήποτε, το παράδειγμα ήταν τυχαίο, υπηρετεί την εύρυθμη ή όχι λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος. Για να σας προλάβω, μη μου πείτε εδώ ότι οι ποινές αφορούν μόνο κακουργήματα που τιμωρούνται με κάθειρξη, ισόβια ή πρόσκαιρη κάθειρξη, γιατί από τη στιγμή που ανοίγει ένας επικίνδυνος δρόμος, το να γίνει το κακούργημα πλημέλημα αύριο μεθαύριο με μια επόμενη νομοθετική πρωτοβουλία είναι ένα τσιγάρο δρόμος. Όταν υπάρχει ήδη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, το θέσφατο όλων σας εδώ, όλοι το επικαλείστε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, το οποίο θεωρεί νόμιμη την εξαίρεση και τον αποκλεισμό υποψηφίων ακόμη και για μια τρίμηνη φυλάκιση. Τα αδικήματα αυτά για τα οποία διώκεται ο συγκεκριμένος μπορεί να επισύρουν ποινή τρίχρονη φυλάκιση. Αυτό λέει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Να λοιπόν τι δρόμοι ανοίγονται. Τι άλλο έχει πει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και η Ευρωπαϊκή Σύμβαση, επικαλούμενη την Ευρωπαϊκή Σύμβαση σε άλλη υπόθεση του. Είναι νόμιμη, λέει, η απόρριψη από τις κρατικές αρχές της Ρουμανίας, η αίτηση εγγραφής του Ρωμανικού Κομμουνιστικού Κόμματος, επειδή το πρόγραμμα και οι καταστατικές αρχές του εν λόγω κόμματος περιείχαν ασαφείς και γενικούς όρους και επέτρεπαν ολοκληρωτικές και εξτρεμιστικές ενέργειες ικανές να βλάψουν την εθνική ασφάλεια. Βλέπετε η εθνική ασφάλεια. Η εθνική ασφάλεια. Το συζητάγαμε και για τις υποκλοπές. Και αποτελούσαν κίνδυνο για τις δημοκρατικές αξίες. Ιδού λοιπόν πού μπορεί να οδηγήσουν αυτές οι απαράδεκτες γενικεύσεις. Ιδού λοιπόν τα περιβόητα ευρωπαϊκά δικαστήρια και η περιβόητη ευρωπαϊκή δημοκρατία, η οποία μπορεί να χωράει πάρα πολύ καλά τα λόμπι ως συστατικό στοιχείο αυτής της δημοκρατίας με βάση το ψήφισμα που όλοι σας υπογράψατε στο Ευρωκοινοβούλιο. Αυτή η δημοκρατία μπορεί να χωράει, να στηρίζει και να ανέχεται την αναβίωση των νεοναζί σε μια σειρά χώρες με την καθοδήγηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά την ίδια στιγμή αυτή η δημοκρατία δεν χωράει ούτε το ριζοσπαστισμό, ούτε κομμουνιστικά κόμματα, ούτε κομμουνιστικές νεολαίες, που ποινικοποιείται η δράση τους σε μια σειρά από τέτοιες χώρες. Να λοιπόν, πού οδηγούν αυτές οι γενικεύσεις, πολιτικά και νομικά. Χρειάζομαστε άλλη απόδειξη για το πού αποσκοπούν τέτοιες διατάξεις όταν χθες, από αυτό εδώ το βήμα, ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, αναφερόμενος στο ΕΑΜ ως μία από τις χειρότερες στιγμές της ιστορίας, στην ουσία παρουσίασε την επιτομή της λογικής των δύο άκρων. Αυτή είναι η επιτομή της λογικής και της θεωρίας των δύο άκρων και η εξίσωση του φασισμού με αυτούς που πολέμησαν ενάντια στο φασισμό. Και ξέρετε, η αναθεώρηση της ιστορίας, αναφερόμενος στο ΣΥΡΙΖΑ, έχει πολλές όψεις και πολλές εκδοχές αυτή η αναθεώρηση της ιστορίας. Μία εκδοχή ήταν η άθλια τοποθέτηση του Πρωθυπουργού χτες,
Αναθεώρηση της ιστορίας όμως είναι όταν σε εκδήλωση του ΣΥΡΙΖΑ μπαίνει στο ίδιο τσουβάλι ο ύμνος του ΕΑΜ με τους ύμνους στο Γεώργιο Παπανδρέου. Και αυτό είναι αναθεώρηση της ιστορίας και κακοποίηση της ιστορίας. Όταν από τη μία μεριά είναι το ΕΑΜ και από την άλλη μεριά είναι ο πιο ορκισμένος και αιματοβαμμένος εχθρός του ΕΑΜ που ήταν ο Γεώργιος Παπανδρέου και ύμνης αυτών. Και αυτό είναι αναθεώρηση της ιστορίας. Άθλια και απαράδεκτη. Και κακοποίηση της ιστορίας. Γιατί η αναθεώρηση της ιστορίας έχει πολλές όψεις και πολλές εκδοχές. Πάμε τώρα στην πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή που κατέθεσε στο δημόσιο διάλογο. Τι λέει ο ΣΥΡΙΖΑ απαντώντας στη Νέα Δημοκρατία? Όχι, λέει. Εμάς μας ενδιαφέρει το ιδεολογικό περιεχόμενο για την απαγόρευση ενός κόμματος. Και μάλιστα αυτό το ιδεολογικό περιεχόμενο πρέπει να προσδιορίζεται με σαφήνεια. Και τι επικαλείται ο ΣΥΡΙΖΑ σε σχέση με το ιδεολογικό περιεχόμενο? Επικαλείται και στην πρότασή του την προηγούμενη και σε αυτήν που κατέθεσε σήμερα, επικαλείται το άρθρο 187α. Επικαλείται δηλαδή τον τρομονόμο, το περιεχόμενο του οποίου στρέφεται ευθέως σε βάρος του εργατικού λαϊκού κινήματος και των μορφών πάλης που αυτό αξιοποιεί. Αυτό υιοθετείτε. Υιοθετείτε τον τρομονόμο. Υιοθετείτε τον τρομονόμο, τον υιοθετήσατε ως κυβέρνηση και τον ενισχύσατε και τώρα τον υιοθετείτε και ως κριτήριο για να ελέγχετε ένα κόμμα. Θέλετε να δούμε τι λέει μέσα ο τρομονόμος και τι περιγράφει ως τρομοκρατικές πράξεις? Τη διατάραξη της ασφάλειας των συγκοινωνιών. Μία απεργία η οποία διαταράσει την ασφάλεια των συγκοινωνιών μπορεί υπό προϋποθέσεις να θεωρηθεί τρομοκρατική πράξη. Η διατάραξη της ασφάλειας δρόμων, πλοίων και αεροσκαφών. Αν οδηγήσεις στη βλάβη μιας χώρας να εκφοβήσει και να εξαναγκάσει μία δημόσια ιεραρχή να εκτελέσει οποιαδήποτε πράξη. Η κριτική αυτή στον τρομονόμο γίνεται εδώ και χρόνια, όχι από το ΚΚΕ, και από το δικό σας χώρο και από το εργατικό λαϊκό κίνημα. Και έρχεστε τώρα και το υιοθετείτε σαν κριτήριο για να αποβάλλετε ή όχι ένα κόμμα από τις εκλογές. Συγχαρητήρια, κύριε του ΣΥΡΙΖΑ. Και ο τρομονόμος δεν είναι μόνο ένα άρθρο στον ποινικό κώδικα. Ο τρομονόμος συνδέεται με μια σειρά ανακριτικές πράξεις στον κώδικα ποινικής οικονομίας, μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβάνονται και οι υποκλοπές και η άρση του απορρίτου. Αν δηλαδή λοιπόν ένα κόμμα κατηγορείται ως τρομοκρατική οργάνωση, μπορούμε να ντουάρουμε και το απόρριτο στις τηλεπικοινωνίες. Τι θυμίζει αυτό άραγε, τι υποθέσεις θυμίζει αυτό? Να λοιπόν που οδηγεί και η μία πρόταση και η άλλη πρόταση. Ωραίο. Τι άλλο επικαλείται ο ΣΥΡΙΖΑ, τελειώνω κύριε Πρόεδρε, δύο λεπτά και τελειώνω, όπως και οι υπόλοιποι. Τι άλλο επικαλείται ο ΣΥΡΙΖΑ στην πρόταση που έθεσε στο δημόσιο διάλογο? Επικαλείται το θεσμικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτό που είχε ονομαστεί αντιρατσιστική νομοθεσία, που καμία βέβαια σχέση δεν είχε με την αντιρατσιστική νομοθεσία, γιατί η αντιρατσιστική νομοθεσία υπήρχε στη χώρα μας από το 1979 και δεν εφαρμόστηκε ποτέ. Τι εφαρμόστηκε το 2014, ο κύριος Πρόεδρος, ο Προεδρεύων, ήταν τότε Υπουργός Δικαιοσύνης, ήταν η ενσωμάτωση της απόφασης πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λεγόμενος αντιρατσιστικός νόμος, που αναφέρεται στα εγκλήματα του ολοκληρωτισμού. Αυτό είναι. Αυτό είχατε βάλει στην αιτιολογική σας έκθεση, στην πρόταση που κατέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ. Και τότε αυτή η ενσωμάτωση δεν είχε καταγγελθεί από τη Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία την είχε φέρει μαζί με το ΠΑΣΟΚ. Αυτή η πρόταση είχε καταγγελθεί και είχε καταψηφιστεί και από εμάς και από τον ΣΥΡΙΖΑ. Και τώρα την ενσωματώνει αυτή την απόφαση πλαίσιο. Με όλες τις ουρές που αυτή έχει. Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε, με το εξής. Το συμπέρασμα, για να μην λέμε και πολλά. Αυτές οι διατάξεις ούτε θέλουν, ούτε μπορούν, ούτε επιδιώκουν να αντιμετωπίσουν το φασισμό, τον ναζισμό και τις παραφιάδες του. Αντίθετα, ανοίγουν πολύ επικίνδυνους δρόμους. Αποτελεσματικό τείχος προστασίας, αντιμετώπισης και τσακίσματος του φασισμού μπορεί να υψώσει μόνο ο λαός και η νεολαία με την αγώνα και την πάλη τους,
βάζοντας στο στόχαστρο το σύστημα που γεννά και θρέφει το φασισμό. Και βάζοντας στο στόχαστρο αυτά τα συμφέροντα που διαπλέκονται με το φασισμό, τους μηχανισμούς του κράτους και πάει λέγοντας. Εμείς αυτό προβάλλουμε ως ΚΚΕ. Και επειδή είμαστε κολλημένοι, όπως μας αποδόθηκε ένας χαρακτηρισμός, ότι είναι κολλημένοι του ΚΚΕ, ναι, επειδή είμαστε κολλημένοι, γι' αυτό ποτέ δεν δείξαμε καμία ανοχή στη Χρυσή Αυγή και τις παραφιάδες της, γι' αυτό δεν πήγαμε ποτέ σε Καστελόριζα, γι' αυτό το λόγο δεν συμπράξαμε ποτέ με ΑΝΕΛ, ΛΑΟΣ και λοιπούς ακροδεξιούς, γι' αυτό το λόγο δεν κατεβήκαμε ποτέ σε ψηφοδέλτια σωματείων μαζί με χρυσαυγίτες, όπως κάνατε όλοι σας στο εργατικό κέντρο Πύργου μαζί με υποψηφίους βουλευτές της Χρυσής Αυγής. Γι' αυτό ήταν άδεια τα άδρανα του ΚΚΕ και δεν χειροκροτούσαν τους νεοναζί του Αζόφ και την κυβέρνηση του Ζελένσκι, επειδή είμαστε κολλημένοι. Αυτά είναι τα δικά μας κολλήματα. Καμία ανοχή στο φασισμό. Και μην διανοήσετε, κύριε Βορύδη, ότι με τέτοιου είδους διατάξεις θα αποσπάσετε δηλώσεις νομιμοφροσύνης του ΚΚΕ στη σημερινή σάπια δημοκρατία, που είναι το προσωπείο της στιγμής δικτακτορίας του κεφαλαίου. Οι λαοί έχουν και άλλο δρόμο να βαδίσουν. Ευχαριστώ.